Λοιπόν, είναι αυτή η περίοδο στην οποία θέλει να ξεκινήσει ένα βίντεο ή να πει το οτιδήποτε για τα πρόσφατα γεγονότα και δεν έχει λόγια να το κάνει. Οπότε θέλω να ξεκινήσω λέγοντα συλληπιτήρια, ειλικρινά συλληπιτήρια, σε όλε τι οικογένειε, σε όλου αυτού που περνάνε τώρα δύσκολα στην Ανατολική Αττική, στην Κινέτα και σε άλλε περιοχέ τη Ελλάδα, ακόμα και στα Χανιά, που περνάνε πάρα πολύ δύσκολε ώρε που εύχομαι να μην χρειαστεί να τι περάσει άλλο. Κανένας. Όπω ξέρετε, δύο μέρε πριν βρισκόμουν στη Χαλκιδική, έκανα τα μπάνια μου και ήμουνα τελείω ξέχνιαστο. Και με το που άνοιξαν την επόμενη μέρα την τηλεόραση, συγκλονίστηκα με αυτά που συμβαίνουν. Δεν έχω πάρα πολλά λόγια για να πω. Δεν έχω ζήσει κάτι αντίστοιχο για να σα μεταφέρω την εμπειρία μου. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Και το καλό είναι ότι οι άνθρωποι βοηθάνε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα από τη μεριά μου θέλω να σας κάνω κάποια ανακοίνωση σχετικά με τα βίντεο τα οποία είχα σκοπό να ανεβάσω σε αυτό το κανάλι, τα vlog τα οποία έχω γυρίσει. Vlog τα οποία είναι χαρούμενα, vlog που θέλω να σας κάνω να ξεχαστείτε και vlog τα οποία βέβαια πρέπει να καθυστερήσω. Και όχι απλά vlog αλλά και gaming βίντεο. Όπως ξέρετε ο στόχος μου είναι να σας κάνω να ξεχνιέσετε και να διασκεδάζετε αλλά θα τηρήσω το τριήμερο πένθος και για τις επόμενες... Δύο με 3 ημέρε δεν θα ανέβει κανένα βίντεο ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί θέλω καθένας από εσά όπως και εγώ να καθίσουν να σκεφτούν τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σήμερα και τα γεγονότα που θα συμβούν, να σκεφτούν πώς μπορούν να βοηθήσουν και να σκεφτούν τι πρέπει να γίνει τους, ώστε τέτοια θλιβερά συμβάντα να μην ξανασυμβούν ή αν ξανασυμβούν να μπορούν να ελεγχθούν καλύτερα. Ω δημόσιο πρόσωπο και πρόσωπο που έχει απήχηση, βρίσκομαι σε αυτή την περίεργη θέση, σε αυτή τη δύσκολη θέση, να μιλήσω ανοιχτά για ένα τέτοιο ζήτημα, αλλά όπω σα είπα, δεν υπάρχουν λόγια. Ο καθένα θα κάνει αυτό που μπορεί για να βοηθήσει. Υποθέτω όλοι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, το Instagram, το Facebook, έχετε μάθει τα περισσότερα πώς μπορείτε να βοηθήσετε με τρόφιμα, φαγητά, φάρμακα. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, μεγαλύτερη ανάγκη είναι τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος για τα τρόφιμα, τουλάχιστον έτσι έχω διαβάσει αρκετά άρθρα και για τα φάρμακα. Οπότε θα αφήσω κάτω στην περιγραφή του χρη... ε, λογαριασμούς, λογαριασμού στου οποίου μπορείτε να κάνετε κατάθεση. Καθένα μπορεί να βοηθήσει, έστω και ένα ευρώ αν δώσει, είναι πραγματικά τεράστια βοήθεια. Αυτό με έχει συγκλονίσει περισσότερο. Δεν είναι τόσο οικολογική καταστροφή, που είναι τεράστια. Αλλά η απώλεια των ανθρώπινων ζώων. Τα νούμερα είναι τεράστια και από του ανθρώπου που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και από του τραυματίε, οι οποίοι μάλιστα μπορεί να είναι και αρκετά σοβαρά τραυματισμένοι, καθώ τα εγκάβματα δεν είναι κάποιο απλό τραυματισμό. Βέβαια, όταν μιλάμε για ανθρώπινε ζωέ, μιλάμε και για τι ζωέ όλων εκείνων των ζώων, τα οποία ήταν στην περιοχή, καθώ ήταν από ό,τι έχω καταλάβει πολύ πλούσιο το δάσο, αλλά και το ανικόσι των ζώων, τα σκυλιά και γενικότερα τα κατοικίδια των ανθρώπων. Η οικολογική καταστροφή είναι τόσο μεγάλη και μάλιστα μιλάμε για έναν κύκλο και μια αλυσίδα περιστατικών, καθώ τα δέντρα τα οποία χάνονται αποτελούσαν ένα πνεύμονα για την Αθήνα και γενικότερα για τα καυσαέρια τη περιοχή. Αλλά υπάρχουν και εκεί για να κρατάνε και τα νερά σε τεράστιε πλημμύρε. Οπότε στεναχωριέμαι για τα προβλήματα τα οποία θα συμβούν και μελλοντικά σε αυτήν εδώ την περιοχή, καθώ όλα δεν θα τελειώσουν έτσι απλά πυροσβέστε και οι άνθρωποι των γύρω περιοχών δίνουν μια τεράστια μάχη για να ελέγξουν τη φωτιά αλλά και να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο. Σοκαρίστηκα επίση όταν έκανα το πρώτο post σχετικά με τη φωτιά, όταν κατάλαβα τι γίνεται, τα πόσα μηνύματα μου στείλατε εσεί στο Instagram και μου λέγατε τι δικέ σα προσωπικέ ιστορίε, είτε με συγγενικά σα πρόσωπα, είτε ακόμα και οι ίδιοι που έχετε σπίτια εκεί ή οριακά δεν βρισκόσασταν εκεί για τι διακοπέ σα. Και έτσι με έκανα να καταλάβω την απήχηση και πόσο πλέον μεγάλη ομάδα είμαστε και με έκανε καταλάβω πως δεν μπορώ ούτε εγώ ούτε εσείς να κλείνει τα μάτια σε τέτοια περιστατικά τα οποία κυριολεκτικά ίσως και μεταφορικά συμβαίνουν στο γείτονά σα, συμβαίνουν σε εσά. και γι' αυτό αποφάσισα και εγώ να μιλήσω Παρ' αυτά όπως σας είπα χαίρομαι πάρα πολύ για την ανταπόκριση και την όρεξη των Ελλήνων να βοηθήσουν τη διάθεσή του και όχι απλά να βοηθήσουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και να βοηθήσουν έμπρακτα. Έχω φίλου εκεί κάτω Τώρα, περνάμε σε ένα άλλο θέμα. Όπω θυμάστε πριν λίγο καιρό στο Instagram, σα είχα ανακοινώσει ότι ετοιμάζω κάτι σπουδαίο. Είχα σκοπό αυτό το σπουδαίο να σα το ανακοινώσω αργότερα, καθώς ήθελα, να το, θέλα, ήθελα να το στήσω καλά και να το ολοκληρώσω. Αυτό που ήθελα να δημιουργήσω και ήθελα να σας το ανακοινώσω είναι ένα σκοπό, ο οποίο ονομάζεται Κάνε κάτι σπουδαίο. Ένα σκοπό, ο οποίο μέσω αυτού, ω ομάδα, θα μπορούσαμε και θα μπορούμε να κάνουμε ωραίε και ομαδικέ δράσει, είτε είναι σε οικολογικό επίπεδο, είτε και ανθρωπιστικό. Είχα βέβαια σκοπό, όπω σα είπα, να το ξεκινήσουμε αργότερα, προ το τέλο του καλοκαιριού, και να βοηθήσουμε όσον αφορά να καθαρίσουμε τι παραλίε και κάποιε άλλε δραστηριότητε που είχαμε σκεφτεί. Αλλά πλέον νομίζω είναι η ανάγκη τώρα να το ξεκινήσουμε. Καθώ βλέπω την ανάγκη για συλλογική δράση σε, τέτοιες, σε τέτοια έκτακτα περιστατικά. Τώρα, αρχικά πώ στήσαμε κάτι τέτοιο και το στήσαμε σχετικά γρήγορα. Οπότε θα το βλέπετε να εξελίσσετε στην πορεία. Κάναμε ένα Instagram προφίλ, το οποίο θα είναι το βασικό που θα διαχειρίζεται όλε αυτέ τι δράσει, στο οποίο φυσικά συμμετέχω εγώ, αλλά φυσικά δεν είμαι και μόνο μου. Θα υπάρχουν και άλλοι διαχειριστέ, οι οποίοι θα βοηθάνε στην κοινοποίηση των περιστατικών και γενικότερα των post. Αυτό το Instagram θα το αφήσω κάτω στην περιγραφή, είναι το Instagram το κάνει κάτι σπουδαίο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη δράση μα εκεί και θέλω από όλου σα να το στηρίξετε, γιατί δεν είναι μόνο το σημερινό περιστατικό, αλλά και τα υπόλοιπα τα οποία θα προκύψουν. Και χρειάζεται, όπω είπα και πριν, συντονισμένη δράση. Ήδη αύριο θα βρείτε δηλαδή πληροφορίε για συμμετοχή σε θελοντική ομαδοσία, την οποία, η οποία διοργανώνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην οποία θα συμμετάσχω. Και θα ήθελα και από εσά να είστε εκεί όσοι είστε άνω το 18. Είναι κάτι μικρό που μπορεί να κάνει ο καθένα και είναι δωρεάν. Είναι πάρα πολύ σημαντική η αιμοδοσία καθώ οι εγκαυματίε χρειάζονται αρκετά μεγάλη ποσότητα αίματος αλλά και των παραγόγων του. Και μάλιστα τώρα το καλοκαίρι τα αποθέματα είναι χαμηλά. Βέβαια, σε αυτό δεν θα είμαι μόνο και θέλω και από εσά να συμμετέχετε και ενεργά, κοινοποιώντα και δικέ σα ιδέε αλλά και προτάσει με τι σκοπού μπορούμε να ασχοληθούμε και τι καμπάνιες να κάνουμε ώστε, ώστε να βοηθήσουμε στο ευρύτερο καλό. Δεν θέλω άλλο να μακρηγορώ σε αυτό το βίντεο, θέλω για μια ακόμα φορά να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου, αλλά θέλω να σα υπενθυμίσω πω η ζωή πρέπει να συνεχίζεται. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτά εδώ που συνέβησαν. Απλά πρέπει να κοιτάμε το αύριο και να προστατεύσουμε και τη χώρα μας αλλά και τους ανθρώπους από αντίστοιχα τέτοια περιστατικά. Θα επιστρέψουμε στο πρόγραμμά μας σιγά σιγά τις επόμενες μέρες όπως σας είπα μετά από ένα τρίμερο. Τα βίντεο θα ανεβαίνουν κανονικά με στόχο την διασκέδασή σας αλλά και την αναπτέρωση του ηθικού. Σε όσους από εσάς έχετε συγγενή πρόσωπα, ίσως ακόμα και κάποιοι από εσάς οι οποίοι έχετε πληγεί. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια σε όλους. Δύναμη και ετοιμαστείτε να κάνουμε την αλλαγή. Και όπως εγώ πήγε στο παρελθόν, εσείς πρέπει να γίνετε η αλλαγή την οποία θέλετε να δείτε στον κόσμο.